sunshine didn't cast away. Marina senses burn in the flame. Λέγομαι Βαγγέλης Χατζής, είμαι 27 χρονών και είμαι επαγγελματίας πυγμάχος. Εγώ σε μικρή ηλικία γεννήθηκα με ένα καρκίνωμα, κατάφερα να το ξεπεράσω, βέβαια χάνοντας το μισό από το δεξί μου χέρι. Στην πορεία, όπως αποδείχθηκε, είχα αρκετή θέληση και αρκετή ψυχή να ισοβαθμίσω αυτό το χαμένο μέλος και να ασχοληθώ με το box, που είναι ένα άθλημα που χρειάζεται δύο χέρια. Με ενέπνευσε για να ξεκινήσω την πυγμαχία ο πρώτος μου δάσκαλος, ο Τόνι Λάγκ. Θα ήθελα να πω και να δώσω ένα δικό μου μήνυμα σε όλα τα παιδιά που είτε έχουν κάποια προβλήματα είτε είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα ήθελα να πω να μην τα παρατάνε ποτέ και θα ήθελα να υποστηρίξω και εγώ το μήνυμα του θεσμού ότι δεν υπάρχουν όρια, ότι μόνο εμείς βάζουμε τα όρια στον εαυτό μας και είναι και στο ίδιο μας το χέρι να τα σπάσουμε. Το πραγματικό μαχητή της ζωής πάνω απ' όλα. Έναν αθλητή που γεννήθηκε για να εμπνέει όλους εμάς, που υπερβαίνει καθημερινά τα όρια του και κάνει τα ανέφικτα να μοιάζουν εφικτά, να έρθει στην μπλε γωνία, παρακαλώ. Ο πυγμάχος συμβολό Βαγγέλης Κόμπρα Χατζής. Με προπονητή του, το σπουδαίο δάσκαλο, τον Άρη Πάνο. Είναι εδώ απόψε για να αποδείξει μαζί με τον Βαγγέλη ότι υπάρχει ισοτιμία πάνω στο ρινγκ. Αλέξανδρος Top Gun Παπαπέτρου. Ζούσε στην Αγγλία. Είχε αγωνιστεί και στο στυλ του Muay Thai, αλλά στην επαγγελματική πυγμαχία που την ξεκίνησε εδώ στη χώρα μας, στον σπουδαίο δάσκαλο, το Στέλιο τον Πετρούτσο κοντά. Έχει μόλις δύο αγώνες νικηφόρους και τις δύο φορές τέθηκε νικητής. Είναι 27 χρονών και έχει μια υπέροχη κερκίδα πάντοτε να τον ακολουθεί και να τον αγαπάει, αλλά πλέον τον αγαπάει όλη η Ελλάδα. Βαγγέλης! Κόμπρα Χατζής!
τρεις γύροι. Γιώργος Μιχαλίδης, ο διαιτητής μας, Νίκος Δοσόπουλος, ο supervisor. Καλή τύχη και στους δύο. Επόμενη μεγάλη σπουδαία αναμέτρηση. Πέμπτος επαγγελματικός αγώνας, Αλέξανδρος Top Gun Παπαπέτρου από Κολοσσό απέναντί του Βαγγέλης Κόμπρα Χατζής από Πετρούτσος Boxing Club. Τρεις γύρι των 2 λεπτών στα 72 κιλά, καθαρή πυγμαχία, και εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο της επαγγελματικής πυγμαχίας, ένα τεράστιο αθλητή με τεράστια ψυχικά αποθέματα, τον Βαγγέλη Χατζή. Και απίστευτο fan club, γίνεται πανικός μέσα στο στάδιο, το στάδιο του Ταϊκοντό. Μοναδική θα λέγαμε η συμμετοχή του κόσμου, ο ορισμός του μεγάλου μαχητή, ο Βαγγέλης Κόμπρα Χατζής, ο 27χρονος, και ξεκινάμε κατευθείαν τη δράση. Στο πρώτο γύρο βλέπουμε ότι ουσιαστικά ο Χατζής προσπαθεί να δουλέψει πάρα πολύ το αριστερό του τζεπ, να κρατήσει απόσταση, και αφού κολλήσουν, όταν κολλήσουν, να περάσει το σερί του και με το δεξί του χέρι. Το αριστερό του φαρμάκι, έτσι. Το αριστερό φαρμάκι, αλλά και το δεξί είναι πάρα πολύ δυνατό. Ένας πολύ επικίνδυνος αθλητής όταν έρχεται η μάχη κορακόρ. Βλέπουμε το ότι δεν σταματάει ο Χατζής, παρόλο ότι τον έχει πιάσει κεφαλοκλείδωμα ο αντίπαλος του Παπαπέτρου. Και εδώ να πούμε βέβαια ότι απέναντι στην Κόμπρα υπάρχει και το Top Gun, έτσι, ο Αλέξανδρος του Παπαπέτρου, με καταβολές μοετάει και kickboxing από τον Κολοσσό του Ιωαννίνου και τον Αρή τον Πάνου, που εξαιρετικό δάσκαλο, στηρίζει τα No Limits, έτσι, τον Πάνου. Βέβαια. Πολύ δυνατός, έτσι, έχει 8 αγώνες, 8 νίκες, 4 νοκάουτ. Είναι πραγματικά δυνατός αντίπαλος. Πολύ καλός αθλητής. Και αυτό βέβαια δείχνει και την δύναμη του μεγάλου αυτού μαχητή που είναι ο Βαγγέλης Χατζής. Πολύ καλή δουλειά τώρα με σκιφ και ταυτόχρονα αριστερό δεξί από τον Χατζή. Που κρατάει, προσπαθεί τουλάχιστον να κρατήσει και το κέντρο του ring. Να πούμε, Χρήστο, να μην το ξεχάσουμε, ότι ο Βαγγέλης προέρχεται από διάσηση και ίωση, έτσι, πριν τον αγώνα. Αλλά ο μαχητής είναι μαχητής. Μπαίνει μέσα και δείχνει αυτό που ξέρει. Εννοείται. Σε κλεισμένο αγώνα, μια διάσηση και μια ίωση είναι γεγονότα που δεν μπορούν να σταματήσουν, ειδικά δεν μπορεί να σταματήσει κανένα στο Βαγγέλη Χατζή με τέτοια ψυχή. Έτσι. Τέλος του πρώτου γύρου, Χρήστος Πετρούτσος. Να πούμε πολύ σημαντικές συνεισφορές, θα λέγαμε και κοντά πάντα στους αγώνες και σε αυτή τη βραδιά του No Limits 25. Βέβαια είναι και οι εκτυπώσεις Καγιαλή με τον Δημήτρη τον Καγιαλή, και βέβαια ασφάλειες Target Security που καλύπτουν και προσφέρουν την ασφάλεια στους θεατές και τους ενασχολούμενους. Γιώργο, να σε ρωτήσω, ναι. Τι γίνεται, τι κάνεις με τα σεμινάρια? Πάνε όλα καλά. Έχω μάθει ότι έχεις οργώσει όλη την Ελλάδα και όλες οι σχολές είναι ευτυχισμένες που σε έχουν. Επέστρεψα από την Ουκρανία και από Αγρίνιο και φεύγω για το Τολό. Ταυτόχρονα κάνεις και προβολή του βιβλίου σου. Νομίζω ότι το βιβλίο πάει καλά. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός. Τα 33 χρόνια του ελληνικού kickboxing. Για να μαθαίνουν οι νέες γενιές. Καταγράφω τις μαχητικές διαδρομές. Γιατί οι νέες γενιές είναι τυφλές. Ναι. Νομίζουν είναι ότι ένας αθλητής που έχει κάνει τρεις αγώνες είναι πρωταθλητής. Ενώ παλιότερα για να χαρακτηρίσει πρωταθλητής έπρεπε να έχει ένα σερί 30, 40, 50, 60 αγώνες επιτυχημένους. Έτσι είναι, και τα λες εσύ, έτσι, ένας πρωταθλητής και μέλος εθνικής ομάδας πυγμαχίας αλλά και kickboxer. Πολλοί ξέρουν την θητεία σου και στο kickboxing. Πραγματικά πολύ. Ακόμα και εγώ το έχω ξεχάσει. Ότι είχα πάρει γάμα β α. Τίτλου γάμα β και α. Έτσι. Στην τότε PEC που αργότερα έγινε POC. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, να γυρίσουμε στο match και στην έναρξη του δεύτερου γύρου. Δεύτερος γύρος, τρεις γύροι των 2 λεπτών. Επαγγελματική πυγμαχία. Η αναμέτρηση που όλοι περιμέναμε. Μια αναμέτρηση που είχε προβληθεί από όλα τα μέσα, γιατί ο Χατζής αγωνίζεται με αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο, την ψυχή του. Είναι το έφαβο, αγωνίζεστε πάνω στο ring, πραγματικά, Χριστό. Μαχητής, πραγματικά με μη κεφαλαίο. Και μην ξεχνάμε ότι από μαθήματα μαγειρικής κατέληξε στο box. Αυτό που το λέει. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Με ένα background στην Αγγλία. Βέβαια, 6 χρόνια. Και την πολύ καλή δουλειά που πραγματοποίησε στην Αγγλία προπονητικά και αγωνιστικά, τη συνεχίζει εδώ με τον Πετρούτσο, ένα εξαιρετικό προπονητή. Φοβερός, φοβερός, και τον θυμόμαστε και στο No Limits 22, εκεί τον πρωτοείδαμε, τον Χατζή, στην αναμέτρηση που είχε με τον Τάσο τον Ηλιόπουλο από τον Βυζαντινό, νομίζω. Ακριβώς, ακριβώς. Η σχολή μας ήταν καλό φίλο και προπονητή. Που δέχτηκε, βέβαια, βέβαια. Πάμε λοιπόν, Άρη Βερδιάνη.
Ακριβώς, ακριβώς. Τρομερός επίσης μαχητής. Ε. Πολύ καλός, πολύ καλός. Και πολύ καλός πυγμάχος και πολύ καλός προπονητής ο Άρης. Εδώ προσπαθεί και είναι... Προσπαθεί να στιμώξει μάλλον θα λέγαμε, ο Παπαπέτρου, τον Χατζή. Εδώ βλέπουμε το σερί πάλι που εξαπολύει ο Χατζής, το οποίο είναι και το χαρακτηριστικό στοιχείο στο παιχνίδι του. Δεν το βάζει κάτω, δεν κάνει βήμα πίσω. Ποτέ, ποτέ. Πολύ καλό μάτι ο Χατζής. Πολύ καλό μάτι. Πολύ, 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 πραγματικά. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει και η μέση, όπως βλέπει τη μέση του. Χρήστο, μιλάμε για τον μοναδικό μονόχειρα πυγμάχου στον κόσμο. Έτσι. Εγώ αυτό έτσι όπως παίζει το ξεχνάω, οπότε γι' αυτό δεν το αναφέρω ποτέ. Ο τρόπος που παίζει. Ξεχνά τα πάντα. Δεν έχει δύο χέρια, έχει τρία. Μιχαηλίδης, Γιώργος, πάντα διαιτή. Είδαμε τώρα κατευθείαν ένα σπάσιμο και πώς μπήκε με αριστερό hook ο Χατζής. Πάρα πολύ καλή όμως εμφάνιση εδώ ο Απέτρου, δηλαδή πολύ καλή μέση και αυτός, πολύ καλά βήματα πίσω και ταυτόχρονα χτυπήματα σε ένα γύρο ο οποίος ήταν μοιρασμένος. Ενώ ουσιαστικά ο πρώτος γύρος... Κοίτα πάθος, φοβερό πάθος. Ναι, δέχεται ναι. Το χτύπημα και παρόλα αυτά εκεί δεν κάνει βήμα πίσω ο Βαγγέλης ο Χατζής. Ο Παπαπέτρου προέρχεται από μια τρομερή σχολή, έτσι, τον κολοσσό των Ιαφύρων. Παραδοσιακή δύναμη στα Γιάννενα. Έτσι, από... Και παραδοσιακή δύναμη όλους και στην Ελλάδα, πολλά χρόνια. Ουσιαστικά ένας αθλητής του Στέφανου Στήλιου. Σπουδαίο μάτς, σπουδαίο μάτς. Του σπουδαίου προπονητή, του Στέφανου. Στήλιος είναι, θα λέγαμε και ο... Θα λέγαμε ο πρωτοστάτης του Muay Thai μαζί με έναν-δύο κορυφαίους εδώ, τον Μιχάλη Στέφανο Στέλος, ο οποίος δεν βοήθηκε τότε να φύγει η Παρίσι, να καθίσει εκεί, να προπονηθεί, να παίξει αγώνες. Τρομερός. Την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι το Muay Thai ουσιαστικά το διάβαζαν μόνο σε περιοδικά. Ακριβώς, ακριβώς. Και ο οποίος έκανε και τα πρώτα ταξίδια στην Ταϊλάνδη, έτσι. Βέβαια. Και προπονητής και δάσκαλος του σημερινού προπονητή Νάσου Αργυρόπουλου. Βέβαια, βέβαια. Και του Νάσου Αργυρόπουλου. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο γύρο, πυγμαχία πάντα. Και είναι ο τρίτος από τους δίλεπτους γύρους που έχει κλειστεί η συγκεκριμένη σπουδαία επαγγελματική αναμέτρηση, professional boxing. Και ξεκινάμε. Πολύ ωραίο σπάσιμο της μέσα από Πέτρου και αριστερό δεξί κροσέ. Η απάντηση άμεση με αριστερό κροσέ από τον Χατζή. Διπλό αριστερό τζεμπ με ταυτόχρονο βηματισμό. Ωραία μέσα από τον Χατζή. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και ωραία κίνηση και ο Παπαπέτρου. Πραγματικά ισορροπημένο το παιχνίδι. Αριστερό τζεμπ και από τους δύο αθλητές. Αριστερό δεξί τώρα από τον Χατζή, ο οποίος ανεβάζει την απόδοσή του. Δείχνει να έχει καταλάβει ότι πρέπει αυτό το γύρο να τον κερδίσει ολοκληρωτικά αν θέλει να διεκδικήσει και την νίκη σε αυτή την αναμέτρηση. Και να κρατήσει και το σερί του εδώ, από στην Ελλάδα. Ακριβώς, το αίτητο σερί του. Απ' την άλλη, ο Παπαπέτρου πολύ έξυπνα, βήματα προς τα πίσω. Δουλεύει πάρα πολύ καλά και αυτό στο αριστερό του τζεμπ. Πολύ έξυπνο ο Παπαπέτρου, αγκαλιάζει, κρατάει. Ανάσες και αναπνώσει για τους δύο. Πολύ επαγγελματικά δομημένη εμφάνιση του Παπαπέτρου. Απέναντι στην ορμή του Χατζή, γιατί ο Χατζής πάντα παίζει με αυτόν τον τρόπο, πάντα πάει μπροστά, χτυπάει, μέση, κροσέ, uppercut. Στα ίσα ο Παπανας Χρήστο. Είναι πολύ κοντά στα σημεία και οι δύο αθλητές. Εδώ βλέπουμε το αριστερό και η κίδα. Κοίταξε το fan club εδώ του Βαγγέλη του Χατζή, κοντά του. Βαγγέλης Χατζής που για όλα αυτά τα παιδιά είναι ο λόγος για τον οποίο γυμνάζονται καθημερινά. Ο ορισμός του μαχητή, έτσι. Στη μία στη ζωή, στη μία και στο ring. Δεν είναι απλά φίλοι του, είναι ο εμπνευστής τους. Παπαπέτρου από κοντά. Δεν τον αφήνει. Δουλεύει τώρα το αριστερό δεξί και να δούμε, τελειώνει ο αγώνας. Ωραίο μάτς, πραγματικά. Τρομερή εμφάνιση και από τους δύο αθλητές. Μπράβο στα παιδιά. Χρήστος Πετρούτσος, πόσο περήφανος θα αισθάνεται και πώς να μην αισθάνεσαι όταν έχεις τέτοιον μαχητή. Βέβαια, βέβαια. Στέλιος Πετρούτσος, ο οποίος είναι και αυτός ένας αθλητής
ήταν αθλητής του Πανελληνίου, του σύλλογου μου. Πολύ καλός αθλητής. Άρα το ξέρεις και προσωπικά. Βέβαια, έτσι, πολύ καλός αθλητής. Θα είχε κάνει και προπονήσεις. Βέβαια, βέβαια. Και εξαιρετικός προπονητής πυγμαχίας πλέον. Και μην ξεχνάμε ότι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, το πιο σημαντικό, ότι στον Όλυμπο του 26 που περιμένουμε να γίνει τον Μάρτιο, νομίζω, Χρήστο, έτσι, θα έχουμε main eventer το Βαγγέλη Χατζή. Το αξίζει. Μπράβο. Ύστερα από τέτοια εμφάνιση και ουσιαστικά, όπως είπαμε πριν, και από τέτοια έμπνευση που δίνει σε όλους μας, μόνο το main event πρέπει να έχει αυτός ο αθλητής πλέον. Ο Βαγγέλης είναι σήμερα εδώ, πάνω απ' όλα, από σεβασμό σε όλους εσάς και στη διοργάνωση που είναι σπίτι του, γιατί κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι. Υπέστη μια βαρύτατη διάσηση πριν λίγες ημέρες, κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Έμεινε εκτός προπονήσεων και λόγω μιας ιώσης. Και τη Δευτέρα, την προηγούμενη, με πήρε τηλέφωνο. Φυσικά δεν θα τον πίεζα ποτέ να αγωνιστεί. Η ασφάλεια και του Βαγγέλη και όλων των αθλητών είναι το πρωτεύον. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να ξέρεις ότι εγώ το κάνω στάση ζωής στον Ολυμπιακό και θα ανέβω να παίξω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγωνιστώ. Τι να πω λοιπόν, για αυτά τα παιδιά και για αυτούς τους μαχητές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα λοιπόν. Κόκκινη γωνία, Αλέξανδρος Top Gun Παπαπέτρου.